Έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα λίγο πριν από μια σημαντική ψηφοφορία κατά συνείδηση, θα σας ζητήσω να ξεχάσετε όλα τα άλλα και να ακούσετε μόνον τη συνείδησή σας. Απευθύνομαι σε όλους σας, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Δεν θέλω να αντιδικήσω με κανέναν, ούτε να χαϊδέψω αυτιά, ούτε να εισπράξω κάποιο χειροκρότημα. Απλώς σας ζητώ να σκεφτείτε όσα θα ακούσετε και ύστερα βεβαίως να σκεφτείτε και τι θα ψηφίσετε. Πρώτα μια γενική παρατήρηση. Η κυβέρνηση σήμερα ουσιαστικά δεν νιώθει να απειλείται από την αντιπολίτευση. Το ότι δεν έχει όμως αντιπολίτευση δεν είναι απαραίτητα καλό. Και σίγουρα δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο. Δίνω δύο παραδείγματα. Πριν λίγο καιρό υπέγραψε σύμφωνο περιφιλίας με την Τουρκία. Χωρίς η Τουρκία να έχει άρει κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας. Προειδοποίησα τότε ότι αυτό δεν θα απομάκρυνε την απειλή που αντιμετωπίζουμε. Πράγματι, πριν λίγες μέρες ο κύριος Ερντογάν από τη Σμύρνη μας είπε ότι θα μας πετάξει ξανά στη θάλασσα. Και τώρα εξέδωσε και νόταμ για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Είναι αυτό συμφωνία περιφιλίας? Πριν ένα χρόνο επίσης προειδοποίησα για την κρίση στον αγροτικό τομέα στο σύνολο της Ευρώπης και για την επερχόμενη επισιτιστική κρίση λόγω των πράσινων συμφωνιών. Τώρα το βλέπουμε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα και βεβαίως και στην Ελλάδα. Κανείς δεν άκουσε. Και σήμερα οι πράσινες συμφωνίες ξαφνικά αναστέλλονται. Να προσέχει λοιπόν η κυβέρνηση. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να την οδηγήσει να ξεκοπεί από την πραγματικότητα και από την κοινωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλείστε σήμερα να ψηφίσετε ένα νομοσχέδιο που αποτελεί θεμελιώδη ανατροπή του οικογενειακού δικαίου. Δεν υπάρχει καμία πίεση μέσα από την κοινωνία. Δεν είναι προτεραιότητα της κοινωνίας. Δεν υπάρχει κανένας καταναγκασμός απ' έξω. Έρχεται σε αντίθεση με εκατομμύρια Έλληνες, πέρα και πάνω από κόμματα. Οι επιπτώσεις του πάνε πολύ πιο πέρα από όσα περιλαμβάνει το ίδιο το νομοσχέδιο. Και για όλα αυτά η παράταξή μας τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να το έχει φέρει προς ψήφιση. Εγώ προφανώς θα το καταψηφίσω και εξηγούμε. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που συζητάμε σήμερα δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο. Δεν συνιστά κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν συνιστά διεθνή υποχρέωση της χώρας. Υπάρχουν μάλιστα αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων ότι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι υποχρεωτικός. Αν μια χώρα θέλει, το κάνει. Αν δεν θέλει, δεν το κάνει. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνει, γιατί δεν συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα. Έτσι, όλη η επιχειρηματολογία υπέρ της θέσπισής του έχει ξεκινήσει με ένα ψέμα, ότι πρόκειται τάχα για κατοχύρωση ανθρώπινου δικαιώματος. Πράγμα που δεν ισχύει. Και δεν πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απλώς για ένα ψέμα. Μακάρι να ήταν με αυτό μόνον. Είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί βλέπουμε μία επίκληση, ψευδεπίγραφη για ανθρώπινα δικαιώματα που γίνεται και απειλητική. Δηλαδή, μη μιλάτε όλοι τα κεφάλια μέσα. Το έχουμε ξαναδεί. Να θυμίσω. Δεν είναι η πρώτη φορά. Με την εισβολή εργαλειοποιημένων από την Τουρκία λαθρομεταναστών στον Εύρο και στα νησιά μας. Και τότε κάποιοι επικαλούνταν, εδώ και διεθνώς, το δικαίωμα των ανθρώπων αυτών να αναζητούν μια καλύτερη τύχη
να περνάνε δηλαδή παράνομα τα σύνορα των χωρών και να καταλήγουν όπου θέλουν. Παρά τις πολλές ταλαντεύσεις, τελικά καταλάβαμε και τους σταματήσαμε στον Εύρο το Φεβρουάριο του 2020, θυμάστε. Και τότε όμως, για ανθρώπινα δικαιώματα κράβγαζαν κάποιοι. Όσοι διέδιδαν και πίστευαν αυτά τα ψέματα, ουσιαστικά υπερασπίζονταν το δικαίωμα των λαθροδιακινητών να εκμεταλλεύονται ανήμπορους ανθρώπους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να τα ευτελίζουμε. Και κάθε καταχρηστική ερμηνεία τα ευτελίζει. Ανθρώπινο δικαίωμα δεν είναι ό,τι σκαρφιστεί κανείς να το διεκδικήσει. Το δικαίωμα κάποιου τελειώνει εκεί που αρχίζει το δικαίωμα κάποιου άλλου. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο λόγο που καθιστά επικίνδυνο αυτό το νομοσχέδιο. Τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών κατοχυρώνονται πλήρως με το σύμφωνο συμβίωσης. Τι παραπάνω θα προσφέρει ο γάμος? Ένα πράγμα μόνο. Το δικαίωμα της τεκνοθεσίας. Αυτό ακριβώς προβλέπει το νομοσχέδιο. Εδώ όμως δεν μιλάμε μόνο για το δικαίωμα δύο ενηλίκων. Εδώ μιλάμε και για το δικαίωμα ενός ανήλικου παιδιού. Και το παιδί έχει δικαίωμα σε γονείς και των δύο φίλων. Έχει δικαίωμα το παιδί και σε μάνα και σε πατέρα. Φυσικά η μοίρα και η ζωή κάποιες φορές στερεί αυτό το δικαίωμα από κάποια παιδιά. Είτε γιατί χάνουν τον ένα γονιό τους, είτε γιατί οι γονείς τους χωρίζουν. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις τους το στερεί η μοίρα, όχι η πολιτεία. Όταν οι γονείς χωρίζουν, τα παιδιά εξακολουθούν να έχουν και μάνα και πατέρα, απλά δεν ζουν πια μαζί. Όταν χάνουν τον ένα γονιό τους, αυτός που έφυγε υπάρχει ακόμα στην ψυχή τους. Και πάντα θα υπάρχει ένας παππούς, μια γιαγιά ή ένας θείος για να καλύψει το κενό ή ακόμα να ξαναπαντρευτεί ο γονιός που απέμεινε. Τα παιδιά που έχασαν τον ένα γονιό τους θα έχουν τελικά γονεϊκά πρότυπα και των δύο φίλων στο περιβάλλον όπου μεγαλώνουν. Γιατί αυτό που η μοίρα τους στέρισε, η ίδια η ζωή το αποκαθιστά. Αλλά όταν έρχεται το ίδιο το κράτος και παραχωρεί παιδιά σε τεκνοθεσία για ζευγάρια του ίδιου φίλου, δηλαδή τα δίνει στην επίβλεψη δύο πατεράδων ή δύο μανάδων, τότε η ίδια πολιτεία τους αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα να έχουν και μάνα και πατέρα, παραβιάζοντας εκ των προτέρων κατάφορα τα δικαιώματα του παιδιού. Και τότε είναι που θα υπάρξει πραγματική στέρηση αλλά και σύγχυση για τα παιδιά. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας τι ψηφίζουμε. Ακούω το επιχείρημα. Και τι θα συμβεί με τα παιδάκια που ήδη έχουν παραχωρηθεί σε μονογονικές οικογένειες και ο μοναδικός γονιός τους συζεί με άτομο του ίδιου φίλου? Αν φύγει πρόωρα από τη ζωή, λένε, θα τα δώσουμε σε ίδρυμα? Από όλα τα προσχηματικά επιχειρήματα, αυτό είναι το πιο προσχηματικό. Γιατί? Γιατί απλούστατα αυτό μπορεί να καλυφθεί με μια απλή συμβολογραφική πράξη ή με μια προσθήκη στο υπάρχον σύμφωνο συμβίωσης, δηλαδή μέσα στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Το ομολόγησε άλλωστε ο αρμόδιος υπουργός για το νομοσχέδιο, όταν στις 15 του Γενάρη απάντησε σε ερώτηση γιατί δεν αλλάζουμε τότε το σύμφωνο συμβίωσης και είπε: αυτό θα έλυνε το σύμφωνο συμβίωσης, είπε ο υπουργός, θα έλυνε το πρόβλημα των παιδιών, όμως θα διατηρούσε την άδικη διάκριση σε βάρος των ομόφυλων ζευγαριών. Άρα το πρόβλημα που πάνε να λύσουν δεν είναι τα παιδιά. Επικαλούνται προσχηματικά τα παιδιά. Δεν αλλάζουν το σύμφωνο συμβίωσης. Αλλάζουν τον ίδιο τον ορισμό της οικογένειας. Και εδώ ερχόμαστε στον τρίτο λόγο. Καταργούμε την πυρηνική οικογένεια. Αυτή που υπήρξε πάντα και που προϋποθέτει και μάνα και πατέρα. Μάνα και πατέρας είναι δύο διακριτά συναισθηματικά πρότυπα με τεράστιο ηθικό και συμβολικό βάρος. Δεν μπορεί κανείς να τα υποκαταστήσει με οτιδήποτε άλλο.
Και δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για το Σύνταγμα, που ρητά συνδέει την οικογένεια ως θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του έθνους με το γάμο, τη μητρότητα και την παιδική ηλικία. Πώς είναι δυνατόν η έννοια του γάμου να επεκτείνεται σε σχέσεις που δεν συνδέονται ούτε με τη μητρότητα ούτε παράγουν παιδιά? Και μην νομίσετε πως το νομοσχέδιο αυτό αφορά ελάχιστα άτομα, όπως κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν. Πράγματι, αφορά άμεσα ελάχιστος, αλλά στην ουσία αγγίζει τους πάντες. Γιατί όταν εξισώνεις τη συμβίωση με γάμο, τότε θα αναγκαστείς αργά ή γρήγορα να αλλάξεις τη ζωή και εκείνων που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Δηλαδή θα υπάρχουν ευρύτερες επιπτώσεις. Για να δούμε λοιπόν τις επιπτώσεις αυτές, που δεν είναι απλώς πιθανές, είναι βέβαιες. Κάποιοι σίγουρα θα καταφύγουν στα δικαστήρια και θα ζητήσουν να καταργηθεί από τα επίσημα έγγραφα ο τίτλος του πατέρα και της μάνας και να υποκατασταθεί με το ουδέτερους τίτλους τύπου γονέας 1 και γονέας 2. Και θα επικαλεστούν την έννοια της λεγόμενης συμπεριληπτικότητας για να μην ξεχωρίσουν και νιώθουν άβολα τα έστω ελάχιστα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών. Πώς το ξέρουμε αυτό? Μα το ζητάει ήδη εδώ η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και προσέξτε, έχει ήδη συμβεί στη Γαλλία, όπου μετά τη θέσπιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, κάποιοι προσέφυγαν δικαστικά και επισήμως καθιερώθηκε στη Γαλλία ο τίτλος γονέας 1 και 2 και καταργήθηκαν επισήμως ο πατέρας και η μάνα. Άλλωστε, τι συζητάμε τώρα? Το λέει ρητά από προχθές η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ότι αυτό θα γίνει υποχρεωτικά και εδώ. Αφήστε που έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει εδώ. Σε κάποια ελληνικά σχολεία τα αντίστοιχα έντυπα καθιέρωσαν το γονέα 1 και 2. Πράγμα που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους γονείς. Και να σκεφτείτε, αυτό γίνεται όταν ακόμα δεν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας τι ψηφίζουμε. Ακόμα και με την ίδια διαδικασία, κάποιοι ενδιαφερόμενοι θα ζητήσουν να διδάσκεται στα σχολεία η οικογένεια ως κάτι πιο ουδέτερο, με διάφορους υποτιθέμενους γονείς διαφόρων βαθμίδων, όχι με επίκεντρο τον πατέρα, τη μάνα, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Πράγμα που θα εξοργήσει εκατομμύρια γονείς, αλλά η πολιτεία τότε θα είναι υποχρεωμένη να το διδάσκει έτσι. Γιατί σήμερα με την ψήφο μας δυστυχώς θα έχουμε εξισώσει ανώμια πράγματα. Τη συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών με το γάμο και την οικογένεια. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν αφορά μόνο ελάχιστους, αφορά τους πάντες. Και παραβιάζει το δικαίωμα των γονιών να έχουν λόγο για το τι θα διδάσκονται ή τι δεν θα διδάσκονται τα παιδιά τους στα σχολεία. Και μην πάτε μακριά, στη τηλεόραση ο καθένας βλέπει τι γίνεται στην Αμερική, όπου η μία πολιτεία μετά την άλλη ανατρέπει πλέον αυτά τα δεδομένα. Στο σημείο αυτό ακούω το δίθεν επιχείρημα ότι το νομοσχέδιο προβλέπει πως δεν θα μπει το γονέας 1 και 2. Προσέξτε, μπορεί να το προβλέπει, αλλά δεν το εμποδίζει. Οδηγεί με βεβαιότητα σε αυτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανοίγουμε κερκόπορτα. Μας λένε μετά και ένα δεύτερο δίθεν επιχείρημα, ότι δεν θα υπάρχει παρένθετη μητέρα για να αποκτήσουν παιδί τα ζευγάρια ανδρών ομοφυλοφίλων. Αλλά σίγουρα και τότε πάλι κάποιος ενδιαφερόμενος για λόγους ισότητας και συμπεριληπτικότητας θα το διεκδικήσει στα δικαστήρια. Και θα εγκριθεί και αυτό. Σας το λέει και αυτό από προχθές ρητά η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Γιατί σου λέει, με ποια λογική θα επιτρέψουμε την παρένθετη μητρότητα στα ετερόφυλα ανδρόγυνα, αλλά δεν θα την επιτρέψουμε στα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών? Πώς θα έχουμε δηλαδή ψηφίσει την ισότητα, αλλά θα έχουμε απαγορεύσει την εξίσωση? Θα καταπέσει στα δικαστήρια λοιπόν. Αφήστε που το νομοσχέδιο απαγορεύει παρένθετη μητρότητα εδώ, αλλά την επιτρέπει από το εξωτερικό. Κάτι που καταγγέλει και μερίδα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ για προφανείς κυρίως οικονομικούς λόγους. Σήμερα βέβαια η παρένθετη μητρότητα επιτρέπεται στα ανδρόγυνα αυστηρά για λόγους υγείας. Αν το ανδρόγυνο δεν μπορεί να κάνει παιδιά, τότε και μόνον τότε. Όμως εδώ θα έχουμε παντρεμένα
ομόφυλα ζευγάρια, όπου χωρίς λόγους υγείας θα χρησιμοποιούν μια παρένθετη γυναίκα ως τεκνοποιητική μηχανή. Να την πληρώνουν για τις υπηρεσίες της και μετά να εξαφανιστεί για πάντα από τη ζωή τους και από τη ζωή του παιδιού. Δηλαδή μετατρέπουμε, ευγενικά το λέω, τη μητρότητα σε αμοιβόμενη αγοραία υπηρεσία. Για να το πω πιο χοντρά, μετατρέπουμε τη μητρότητα σε επάγγελμα και εμπόριο. Δεν έχει καμία σημασία λοιπόν ότι το νομοσχέδιο απλά προβλέπει ότι δεν θα υπάρχει παρένθετη μητέρα. Δεν το προβλέπει ευθέως, αλλά ανοίγει το δρόμο να συμβεί εκείνο που δεν προβλέπει. Κερκόπορτα κι αυτό. Και ας μην υπάρχουν ψευδεστήσεις. Μίλησα για αυτά που θα συμβούν. Ακούστε τώρα κάτι που ήδη έχει συμβεί. Γεγονότα όμως. Στις 14 Δεκεμβρίου, πριν ακριβώς 2 μήνες, ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχέδιο κανονισμού που περιλαμβάνει συνολική ανατροπή του οικογενειακού δικαίου. Δεν είναι ακόμα κανονισμός, αλλά εξαρτάται πια αν θα περάσει και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βέβαια, εδώ αυτό αποσιωπήθηκε πλήρως στο δημόσιο διάλογο. Σε αυτό το σχέδιο ενσωματώθηκε η γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης κτλ. Ξέρετε λοιπόν τι προβλέπει αυτό το σχέδιο? Απάλληψη κάθε αναφορά σε πατρότητα και μητρότητα και ενσωμάτωση του γονέα 1 και γονέα 2. Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία 5 με αιτιολογία 21 αναφέρει ρητά: ο παρόν κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει την αναγνώριση σε ένα κράτος μέλος, πείτε την Ελλάδα, θα πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει, της γονικής σχέσης ενός τέκνου με γονείς του ιδίου φύλου, με διεμφωλικό γονέα, διεμφυλικό γονέα, με άγαμο γονέα και με πολλούς γονείς, η οποία έχει θεμελιωθεί σε ένα άλλο κράτος, ας πάρουμε την Ολλανδία. Και παρακάτω στην 6η τροπολογία, αιτιολογία 24, αναφέρεται κατά λέξη: ο όρος γονέας στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να νοείται κατά περίπτωση ως αναφερόμενος στον νόμιμο γονέα, στον καταπροορισμό γονέα, στο πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι γονέας ή στο πρόσωπο σε σχέση με το οποίο το τέκνο ισχυρίζεται την ύπαρξη γονικής σχέσης. Μα σοβαρά μιλάμε? Στο πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι γονέας? Στο πρόσωπο που το τέκνο ισχυρίζεται την ύπαρξη γονικής σχέσης? Αυτά ψηφίστηκαν. Νομίζω ότι ο καθένας πια καταλαβαίνει που πάει το πράγμα. Ακούστε τώρα τι λέει και ο πρόλογος της εισηγητικής έκθεσης. Είναι σημαντικό ο κανονισμός να είναι ευέλικτος και να επιτρέπει μη παραδοσιακούς οικογενειακούς σχηματισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γονικής ιδιότητας περιλαμβάνει τη δυνατότητα για περισσότερους από 2 γονείς. Πάρτε παρακαλώ και τα σχετικά συνημμένα. Καταλάβατε τώρα τι θα γίνει. Θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εκεί το πάνε. Ειδικά για τις χώρες που έχουν ήδη εξισώσει τη συμβίωση ομοφύλων με γάμο. Και αυτό είναι ένας ακόμα λόγος να καταψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Για να μην υποχρεωθούμε αργότερα να το αποδεχθούμε για λόγους ισότητας και συμπεριληπτικότητας πάντα τέτοια τερατώδη σχήματα. Ας ξέρουμε λοιπόν πού θα οδηγήσουν αυτά που απόψε ψηφίζουμε. Θέλετε και το πιο σημαντικό ακόμα? Και έρχομαι στην παράταξή μας τώρα. Στο νομοσχέδιο αυτό τι έκανε οι ευρωβουλευτές μας της Νέας Δημοκρατίας? Έκαναν αποχή. Γιατί έκαναν αποχή? Είναι άποψη της παράταξής μας οι πολυγονεϊκές οικογένειες? Είναι επιλογή της παράταξής μας να δίνεται πιστοποιητικό γονέα σε όποιον το ισχυρίζεται ή σε όποιον το παιδί ισχυρίζεται ότι είναι γονιός του? Και τι θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που υποτίθεται ότι δεν επιθυμεί σήμερα, μας λέει, τον γονέα 1 και γονέα 2 και την παρένθετη μητρότητα στα ομόφυλα ζευγάρια,
όταν έρθει στο Συμβούλιο η τελική έγκριση αυτού του κανονισμού. Θα ασκήσει βέτο η Ελλάδα? Άκουσα επίσης κάποιους να λένε ότι εν πάση περιπτώσει ο γάμος των ομοφύλων και η τεκνοθεσία είναι, λέει, δέσμευση της παράταξης. Λοιπόν, δεν είναι δέσμευση. Ποια ακριβώς δέσμευση έχουμε αναλάβει? Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αναφερόμαστε στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, έτσι γενικά. Καμία αντίρρηση να δεχτούμε τα δικαιώματα και των ΛΟΑΤΚΙ και κάθε κοινωνικής ομάδας. Επαναλαμβάνω, καμία απολύτως αντίρρηση. Άλλωστε, έχουν γίνει ήδη πολλά από αυτή την κυβέρνηση για τους ΛΟΑΤΚΙ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχτούμε οτιδήποτε καθένας διεκδικεί ως δικαίωμά του. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το λέω ξεκάθαρα, σε καμία κοινωνία κάποιο θέλω δεν μπορεί να γίνεται και δικαίωμα. Ακόμα στα πιο αναλυτικά κείμενα της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμπουν στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, υπάρχει κάποια αναφορά στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών με φράσεις όπως ενδεχομένως και ίσως και τυχόν θεσμοθέτηση. Ξέρετε, το ενδεχομένως και το ίσως δεν αποτελούν πολιτική δέσμευση. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη εκφραστεί και υπό την παρούσα ηγεσία της, μάλιστα, το 2018 κατά της αναδοχής παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, όταν το σχετικό νομοσχέδιο το είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τότε δεν δεχτήκαμε την αναδοχή, που σημαίνει κάτι πολύ μικρότερο και λιγότερο δεσμευτικό, και τώρα δεχόμαστε ξαφνικά κάτι πολύ πιο σοβαρό και βαρύ, την ίδια τεκνοθεσία. Θέλετε να πείτε ότι εμείς που ήμασταν αντίθετοι και προς την απλή αναδοχή τότε, σήμερα αποφασίσαμε να πάμε στην πλήρη τεκνοθεσία? Μου είπε κάποιος ότι αυτό είναι, λέει, δήθεν υποχρέωσή μας, γιατί ανήκουμε η Νέα Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το ΕΛΚ. Του θύμισα πως όταν πέρασε ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών στη Γερμανία το 2016, ψήφισαν εναντίον του τα περισσότερα μέλη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Πρόκειται λοιπόν για πρωτοβουλία που καμία υποχρέωση δεν έχουμε να το ψηφίσουμε επειδή ανήκουμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Άλλωστε, να τι είπε πρόσφατα ο Χάρης Γεωργιάδης. Ο Χάρης ο Γεωργιάδης είναι πρόεδρος σήμερα του Ινστιτούτου Γλάφκος Κλειρίδης και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του Κυπριακού ΔΥΣΥ, που επίσης ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οφείλουμε, λέει, να απορρίψουμε τις υπερβολές της woke κουλτούρας που έχει φτάσει στο σημείο να αμφισβητεί την έννοια των φύλων και της οικογένειας και η οποία προσπαθεί να φημώσει την ελευθερία στο όνομα της ελευθερίας. Εάν η κεντροδεξιά δεν ξυπνήσει, λέει ο Γεωργιάδης ο Χάρης, από το λίθαργό της και δεν αποβάλει τα δεσμά που έχει επιβάλει η ίδια στον εαυτό της, τότε φοβάμαι ότι έρχονται δύσκολες μέρες για τη δημοκρατία. Όταν μιλάμε λοιπόν για δεσμεύσεις, να θυμόμαστε πραγματικά τι μας δεσμεύει απέναντι στην κοινωνία. Αλλιώς όχι μόνο δεν την εκπροσωπούμε την κοινωνία, την μπερδεύουμε και την εξοργίζουμε. Και με αυτό φτάνω στο τελευταίο σημείο. Κατά τη δημόσια συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου, κάθε αντίθετη άποψη αντιμετωπίστηκε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Και για την αντίθετη άποψη και για τα πρόσωπα που τόλμησαν να διαφωνήσουν. Απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί όπως ομοφοβικό παραλήρημα, σεξιστής, ακροδεξιός κτλ. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Να σας θυμίσω για παράδειγμα ότι εναντίον του νομοσχεδίου είναι και το ΚΚΚ. Είναι ακροδεξιό το ΚΚΚ, τρελαθήκαμε τελείως? Έχω ακόμα το παράδειγμα των δηλώσεων ενός κληρικού που οι πάντες σε ολόκληρο τον κόσμο τον σέβονται 100% και απολύτως. Το Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιο. Ομοφοβικός, παραλυρηματικός και Αναστάσιος. Και με την ευκαιρία, δεν είναι σκοταδισμός και παπαδαριό η ελληνική εκκλησία? Πιστεύεις δεν πιστεύεις? Εγώ πιστεύω. Πιστεύεις δεν πιστεύεις? Δεν έχεις δικαίωμα να ασχημονείς σε βάρος εκκλησίας. Η πολιτεία είναι διακριτή από την εκκλησία. Ναι, είναι. Αλλά η εκκλησία έχει αναφέρετο δικαίωμα να λέει τη γνώμη της. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει τη γνώμη του εκτός από την εκκλησία.
Δεν μπορούμε να απαξιώνουμε μια εκκλησία που κράτησε όρθιο το έθνος μας και σήμερα κρατάει όρθιο τον ελληνισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακούστε άλλωστε τι είπε ο Απόστολος Δοξιάδης. Το γνωρίζετε και το γνωρίζω. Υποστήριξε πως αντί η συζήτηση να γίνει σφαιρικά και επιστημονικά, γίνεται υπό την πίεση ενός άκρος μαχητικού λόμπι. Θύμισε επίσης το άρθρο ενός λαμπρού κληρικού και παιδοψυχιάτρου και υπογράμμισε πως άλλο φιλελεύθερη κοινωνία και άλλο κυνήγι μαγισσών. Αυτό ακριβώς έχουμε εδώ, κυνήγι μαγισσών. Και πέραν από τους κληρικούς, ένας από τους πιο σημαντικούς εν ζωή Έλληνες φιλοσόφους και τακτικός συνομιλητής του Πρωθυπουργού, ο Στέλιος Οράμφος, βγήκε και τοποθετήθηκε εναντίον του νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από πατέρα και μάνα, όχι από φροντιστές που τα αγαπάνε. Και ότι φιλελευθερισμός δεν σημαίνει ότι μπορεί ο νοσοκόμος να γίνει γιατρός επειδή φροντίζει και αγαπάει τον ασθενή. Ομοφοβικός και Οράμφος. Και ύστερα υπήρξαν και πολλά δημόσια πρόσωπα από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς που πήραν αντίστοιχη θέση, όπως ο προερχόμενος από τη Δημάρ και διατελέσσας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Πανούσης. Ακραίος σεξιστής και ο Πανούσης. Τρελαθήκαμε εντελώς. Ή μήπως τελικά έχει δίκιο ο πράγματι πολύ δημοφιλής Δημήτρης Σταρόβας, που τον άκουσα να λέει προχθές στην τηλεόραση ότι ζούμε πλέον το bullying της αντίθετης άποψης. Και έχει δίκιο. Κι εγώ δεν θα ψηφίσω λοιπόν το νομοσχέδιο, ακραίος κι εγώ, που έστειλα σιδηροδέσμια τη Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη και μπήκαν όλοι φυλακοί. Όταν τότε διάφοροι μιλέμε ονόματα και κεντρώοι και αριστεροί με παρότρινε να μην το κάνω. Και όταν κάποιοι έκαναν 5 χρόνια για να βρούνε αίθουσα για να τους δικάσουν. Ακραίος κι εγώ. Και όταν τέτοια πρόσωπα λοιπόν υφίστανται τέτοιο bullying, φαντάζεστε τι μπορεί να συμβαίνει με απλούς βουλευτές. Γιατί υπάρχει κανονικό bullying. Έγιναν και σχετικά φροντιστήρια μάλιστα. Όπου μεταξύ άλλων υπόθηκε ότι πρέπει να ψηφίσουν το νομοσχέδιο αυτό γιατί λέει ανήκουμε στη Δύση. Επειδή εγώ πάλεψα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ανήκουμε στη Δύση και το πλήρωσα πριν λίγα χρόνια, να σας πω ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε τη Δύση με τις παθογένειές της. Στη Δύση υπάρχουν και χώρες που το απέρριψαν, όπως υπάρχουν και χώρες που το ξανασκέφτονται. Στη Δύση, ακριβώς επειδή είναι χώρος ελευθερίας, ψηφίζονται διάφορα πράγματα και κάποια αναθεωρούνται στη συνέχεια. Ανθίζουν πολλά λουλούδια και κάμποσα αγκάθια. Σε κάποιες χώρες της Δύσης κυριαρχεί το woke culture, η κουλτούρα της αποδόμησης των πάντων, που προκαλεί ήδη μεγάλες αναστατώσεις παντού και τάσεις για αναθεώρηση. Είστε σίγουροι ότι θέλουμε να μιμηθούμε όλα όσα ψηφίζουν κάποιες χώρες της Δύσης? Ανήκω στη Δύση δεν σημαίνει ότι μαϊμουδίζω κάθε σειρμό και κάθε μόδα που μας έρχεται. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είδα να γίνονται τα αντίστοιχα κομματικά φροντιστήρια για το δημογραφικό, για παράδειγμα, όπως έγινε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και λέω για το δημογραφικό γιατί όλοι το ξέρουμε, αποτελεί πράγματι την κορυφαία απειλή για το έθνος μας. Ούτε είδαμε φροντιστήρια για την παιδεία, όπου τώρα ανοιχτά μποϊκοτάρονται οι εξετάσεις των φοιτητών από ακραίους, ούτε για την ασφάλεια, ούτε φροντιστήρια για το αγροτικό, ούτε φροντιστήρια για την εξωτερική πολιτική, ούτε φροντιστήρια για την ακρίβεια. Και το χειρότερο, σε αυτά τα φροντιστήρια για το τωρινό νομοσχέδιο έχουν μπερδευτεί οι ζυμώσεις με τις πιέσεις και κάποιες φορές με ανεπίτρεπτες πιέσεις. Εν όψει μάλιστα μιας ψηφοφορίας υποτίθεται κατά συνείδηση. Και ύστερα πέρα από τα φροντιστήρια, τα δίθεν παραλυρήματα, τους δίθεν ομοφοβικούς και το κυνήγι μαγισσών που γίνεται, σας θυμίζω και κάτι ακόμα. Όλοι οι ομοφιλόφιλοι δεν συμφωνούν πάντα με τις απόψεις των ΛΟΑΤΚΙ. Ο ηθοποιός Χρήστος Σαμαρδάνης, που δυστυχώς έφυγε από κοντά μας πριν λίγα χρόνια, έχει πει το εξής συγκλονιστικό. Την ημέρα του Gay Pride
Μου ζήτησαν από ραδιοφωνικό σταθμό να μιλήσω, αλλά τους είπα ότι δεν συμφωνώ. Κανείς δεν μπορεί να είναι περήφανος για το τι κάνει στο κρεβάτι του. Περήφανος μπορεί να είσαι για χίλια δυο άλλα πράγματα. Θα μου άρεσε να νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου, για κάποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά μου. Δεν νιώθω περήφανος που είμαι γκέι, ούτε εσύ πρέπει να νιώθεις περήφανος που είσαι straight. Να είσαι περήφανος επειδή είσαι τίμιος, καλός άνθρωπος ή καλός πατέρας. Πόσο διαφορετική είναι αυτή η στάση από τις κακούγουστες ακρότητες που ακούμε συνήθως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μήπως ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών είναι ένα μέτρο εξυγχρονισμού των κοινωνιών που πρέπει αναπόφευκτα να ακολουθήσουμε? Μην είστε τόσο σίγουροι και μην είστε τόσο έτοιμοι να ακολουθήσετε οποιοδήποτε σειρμό ή μόδα. Την απάντηση την έδωσε ο Στέλιος ο Ράμφος. Στην Ολλανδία, είπε ο Ράμφος, υπάρχουν σωματεία παιδόφιλων που κάνουν οργανωμένες εκδρομές σε χώρες με χαλαρά ήθη. Το ότι χώρες προηγμένες οικονομικά έχουν θεσπίσει τέτοια μέτρα, όπως η Ολλανδία, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν λάθη. Οπότε δεν μπορούμε να παίρνουμε τις μετρητής ό,τι εκείνες αποφασίζουν, και εκείνες κάνουν μεγάλα λάθη. Την άλλη πλευρά, όπως κατέθεσε στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής η καθηγήτρια της ψυχολογίας παιδιών και φίβων, η κυρία Προκοπάκη, στις νομοθετικές, λέει, αποφάσεις πρέπει να είναι σαφές αν η προτεραιότητα δίνεται στις διεκδικήσεις των ανηλίκων ή στο συμφέρον των παιδιών. Αλλιώς τέτοιες αποφάσεις οδηγούν σε αχαρτογράφητα νερά. Το λέει η κυρία Προκοπάκη. Και πάντως δεν μπορούμε να πειραματιζόμαστε σε βάρος αθώων παιδιών. Κάποιες φορές μάλιστα να πειραματιζόμαστε με τις ψυχές αγέννη των παιδιών. Γιατί τα παιδιά δεν είναι πειραματόζωα. Ας ξέρουμε λοιπόν τι ψηφίζουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που μας ζητείτε να ψηφίσουμε σήμερα άμεσα αφορά ελάχιστος. Αλλά οι ουσιαστικές του επιπτώσεις θίγουν τους πάντες. Ανοίγει διάπλατα την πόρτα το νομοσχέδιο αυτό να γίνουν μελλοντικά πράγματα που η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν τα επιθυμεί. Αλλά θα συμβούν. Και το νομοσχέδιο αυτό τα διευκολύνει να συμβούν. Αν το ψηφίζετε, θα στείλετε ένα μήνυμα στην κοινωνία, το οποίο δεν θα τη φέρει πιο κοντά στους εκπροσώπους της. Θα την απομακρύνει και θα την απογοητεύσει. Πιστέψτε με, δεν το θέλετε αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται στις άλλες δυτικές φιλελεύθερες κοινωνίες. Πολλώνονται επικίνδυνα και οθούνται στα άκρα. Όσο ποτέ στο παρελθόν. Χάνοντας την εμπιστοσύνη τους σε αυτούς που τους εκπροσωπούν. Και την ώρα αυτή εμείς, αντί να ανακόψουμε το δρόμο στα άκρα, αγριεύουμε τους Έλληνες πολίτες. Είναι δικό μας χρέος, αυτήν εδώ την αίθουσα, να ξεχωρίζουμε τι είναι αληθινός εξυγχρονισμός και τι είναι απλώς μια εφήμερη επικίνδυνη μόδα. Τι είναι μάχη ιδεών και τι είναι ιδεολειπτική αιμονή. Τι είναι συμπεριληπτικότητα και τι είναι βίαιη επιβολή των απόψεων μιας μειοψηφίας στην κοινωνία. Τι είναι αληθινό δικαίωμα και τι είναι καταχρηστικός δικαιωματισμός. Τι είναι η Δύση και τι είναι οι παθογένειες της Δύσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 1977, μέσα σε αυτή τη Βουλή, έχω δει πολλές ιδεοληψίες που εμφανίστηκαν ως προοδευτικές τομές. Και μετά απέτυχαν ή χρεοκόπησαν ή ξεχάστηκαν. Σε όλα αυτά τα χρόνια είδα πολλά. Αλλά ποτέ δεν είδα ένα τόσο ζωφερό τοπίο για τη Δύση συνολικότερα όπως ζούμε σήμερα. Τόσο ζωφερό και για την ίδια την Ευρώπη στην οποία πιστεύουμε και τόσο τραυματικό για τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας τις οποίες η παράταξή μας υπηρετεί. Αναλογιστείτε τα αυτά. Γιατί καθώς διολυσταίνουμε σιγά σιγά στο λεγόμενο woke culture, σε αυτές τις θεωρίες αποδόμησης των πάντων, αποδόμησης των συνόρων, αποδόμησης της οικογένειας, αποδόμησης των συλλογικών μας ταυτοτήτων και πατρίδων, ξέρετε που οδηγούμε τον κόσμο. Τον οδηγούμε στον απόλυτο κινησμό. Τον στρέφουμε εναντίον μας και στέλνουμε πολλούς στους εχθρούς των φιλελεύθερων αξιών. Κύριε της κυβέρνησης, δεν κάνετε έτσι στροφή στο κέντρο.
Δεν είναι κέντρο η ανατροπή της οικογένειας. Δεν είναι κέντρο η κατάργηση της μάνας και του πατέρα. Δεν είναι φιλελευθερισμός να δίνονται παιδιά προς τεκνοθεσία σε κοινόβια. Δεν είναι προοδευτισμός οι πολυγονεϊκές οικογένειες. Δεν είναι εξυγχρονισμός η θεωρία των 69 φύλων. Δεν είναι προαγωγή του πολιτισμού να διαβάζουν παραμύθια drag queens σε παιδάκια του δημοτικού ή του νηπιαγωγείου. Δεν είναι μεταρρύθμιση η προσχώρηση στην κουλτούρα της αποδόμησης των πάντων, στο woke culture. Αυτά όλα δεν έχουν καμία σχέση με όσα πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και το σημαντικότερο, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την παράταξή μας και με τις ιδέες μας, που είναι φιλελεύθερες, είναι πατριωτικές, είναι ευρωπαϊκές, είναι δυτικές, αλλά δεν μιμούνται την κάθε ακρότητα που μας έρχεται απ' έξω. Δεν ενώνεται έτσι ο ελληνικός λαός. Δεν ενισχύεται έτσι η ενότητα του έθνους μας, προσχωρώντας σε θολές ιδεολειψίες και σε έναν πολύ επικίνδυνο δικαιωματισμό. Μην ξεχνάμε ότι και η συνθήκη των Πρεσπών που πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τον ελληνικό λαό απέναντι. Και σήμερα να θυμίσω στο σώμα, από την τότε πλειοψηφία της Βουλής βρίσκονται εδώ μέσα μόνο 17 βουλευτές. Δεν πρέπει λοιπόν να χάσουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να χάσουμε την επαφή μας με τον κόσμο της παράταξής μας. Δεν πρέπει να σπρώξουμε την κοινωνία στα άκρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ ήθελα απλώς να τα σκεφτείτε όλα αυτά. Η ψήφος σας σήμερα ακουμπάει όχι μόνο τη δική σας συνείδηση. Ακουμπάει τη συνείδηση, την ψυχή και τις αγωνίες ολόκληρου του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαμαρά.